Θυμάμαι τον πατέρα Γεύτιτς, τον πατέρα Θανάσιο Γεύτιτς, τον Σέρβον αυτόν, είναι ήδη καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, ελληνομαθέστατος και τα λοιπά. Κάποτε έλεγε κάτι που το άκουσα, ήταν κι άλλοι πολλοί, ότι μιλούσε για την ρωσική πραγματικότητα, είναι πολλά χρόνια, είναι πρώτου 70, ίσως το 68 να έχει υποθεί αυτό, και δια την πραγματικότητα της σερβικής ζούσε τότε ο Τίτο, ότι ναι, το κήρυγμα απαγορεύεται, ναι, απαγορεύεται στη Ρωσία και στη Σερβία κάθε εκδήλωση και πράξης έξω της Εκκλησίας, αλλά δεν απαγορεύεται η Θεία Λειτουργία. Βέβαια κάποιο καιρό απαγορεύεται και η λειτουργία στη Ρωσία, μετά όμως από το 41 που ο Στάλιν βρέθηκε στη δύσκολη κοινή θέση για να ενισχύσει, να ενθουσιάσει το ρωσικό λαό να πολεμήσουν εναντίον του εχθρού, δηλαδή εμπνέει η Εκκλησία, εμπνέει όταν λέποροι εκείνοι που πιστεύουν το εναντίον. Λοιπόν, άνοιξε τις εκκλησίες. Τι επέτρεψε? Μόνο τη Θεία Λειτουργία. Και μας είπε ο πατήρ Αθανάσιος Γεύτιτς, ευτυχώς. Γιατί? Γιατί τους τύφλωσε ο Θεός να νομίζουν ότι στη Θεία Λατρεία δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε τα πράγματα να προσβάλλουν των λεγόμενων υπαρκτών σοσιαλισμών. Και όμως η Θεία Λειτουργία, ενώ μοιάζει μία στατική περίπτωση, είναι δυναμικοτάτη, διότι αυτή θα καθαγίαζε τους πιστούς και αυτή θα ήταν εκείνη που θα διατηρούσε τους πιστούς. Αυτό να το ξέρετε. Αλλά προχωρώ παραπέρα σε αυτό το σημείο. Εάν η Θεία Λατρεία έχει τόση δυναμική, όχι δυνάμει, ενεργία, όταν όμως αυτή η λατρεία είναι νόθος και βέβαια δεν είναι δεκτή από το Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν αυτή η λειτουργία να είναι δύναμης. Δεν μπορεί να είναι. Θα μου πείτε, πότε μπορεί να είναι νόθος η λατρεία? Καταρχάς η λατρεία μέσα εις τους χώρους της αιρέσεως. Όταν οι Προτεστάντες επί παραδείγματι κάνουν Θεία Λειτουργία, δεν δέχονται όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά ότι είναι κρασί και ψωμί εις ανάμνηση του Χριστού, ότι είναι σύμβολα του σώματος και αίματος του Χριστού. Ερωτώ, τέτοια βλασφημία θα μπορούσε ποτέ να γίνει δεκτή και ανεκτή από τον Θεό? Είναι λοιπόν μία νοθευμένη Θεία Λειτουργία. Για να μην πω βέβαια και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία την κακοποιούν τη Θεία Λειτουργία. Η Ορθόδοξος Θεία Λειτουργία αναμφισβήτητα έχει μια κεραιότητα, θα το δούμε παρακάτω αυτό, όχι στον Άγιο Κύριλλο, θα το δούμε στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, κάτι θα σας διαβάσω από εκεί. Όμως μπορεί βέβαια να προσφέρεται, να διασώζεται, αλλά κακοποιημένη τροποντινά. Όταν βάλουμε μία μουσική, τι μουσική, όχι χοροδία, να πω το μόνον, αλλά να βάλουμε και μία μουσική ροκ, τάχα δήθεν, για να προσελκύουμε τους νέους, ταλέποροι άνθρωποι. Ο νέος άμα θέλει να ακούσει ροκ, δεν πάει να ακούσει κάπου αλλού. Πρέπει για να ακούσει ροκ να έρθει στην εκκλησία. Για να προσελκύσουμε τάχα δήθεν και επί σκηνής
γιατί το Άγιο Βήμα το κάναμε σκηνή. Θα έχετε δει πιθανώς φωτογραφίες σε εφημερίδες, περιοδικά, κατά καιρούς που δημοσιεύονται, σε λειτουργίες των Προτεσταντών, ουχήτων, όχι λιγότερων, και των Ρώμαιο Καθολικών, που θα είχαμε την ατυχή επιθυμία να ενωθούμε μαζί τους, να φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει ο Θεός. Και να βλέπετε, ξέρετε ότι δεν έχει τέμπλο. Αυτό δεν έχει όμως και πολύ σημασία, γιατί και η αρχαία εκκλησία δεν είχε τέμπλο. Αλλά ανοίγει όμως, μην με κατηγορήσετε γι' αυτό, προσέξτε. Προσέξτε. Ιστορικά όμιλο. Όταν λοιπόν είναι εκτεθειμένο το ιερό και έτσι σε κάποιο πιο κάτω σκαλοπάτι, πιο πάνω όμως από το εκκλησίασμα, είναι εκεί πέρα ραδιασμένοι εκείνοι που θα παίξουν μουσική, κιθάρες ηλεκτρικές, βιολιά κτλ. Κτλ. Τότε, και μάλιστα μουσική ροκ, πού πάμε? Δεν κακοποιούμε τώρα τη Θεία Λειτουργία? Πού είναι η μουσική, η εκκλησιαστική εκείνη, η οποία είναι ιεροπρεπής? Ήδη στην Αθήνα, στην Αγία Φωτεινή Νέας Μύρνης, συγκεκριμένα πράγματα. Μέσα υπάρχει χοροδία και μουσική και βιολιά. Και τι? Δεν είναι αυτό μια κακοποίηση? Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα είχαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εφόσον βεβαίως έχουμε σωστή ιεροσύνη κλπ. Όμως δεν είναι μια κακοποίηση? Ένα καλό φαΐ δεν προσφέρεται σε ένα καλό πιάτο? Προσφέρομαι τη Θεία Κοινωνία. Βέβαια πάλι Θεία Κοινωνία είναι αν την προσφέρομαι σε ένα γουδί μέσα. Είναι Θεία Κοινωνία. Αλλά πάει. Έτσι όταν προσφέρομαι τη Θεία Λατρεία με τέτοια στοιχεία, πάνε. Οι πατέρες δεν εθέσπισαν σε κανόνες ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχει ο θυμελισμός? Θήτα ύψιλον, θυμελισμός. Η θυμέλη είναι το θέατρο. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε να θυμίζει τίποτε από θέατρο. Όταν λοιπόν στείλουμε παράσταση τέτοιας μορφής, δεν κακοποιούμε τη Θεία Λατρεία? Και ακόμη δεν δείχνουμε περιφρόνηση εις τους κανόνες της Εκκλησίας μας που μιλάνε για τη Θεία Λατρεία, έτσι? Αλλά είναι και άλλα πράγματα τα οποία φτάνουν στο σημείο, αγαπητοί μου, να κακοποιούν τη Θεία Λατρεία. Ξαναλέγω, μπορεί να προσφέρεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το πλαίσιο, αυτή η κακοποιημένη μορφή. Γι' αυτό προσέξτε με. Σήμερα στην Αγία Φωτεινή Νέας Μύρνης, Αθηνών Νέας Μύρνης, όχι εδώ, γιατί όχι, μια που είπα αυτή τη διευκρίνηση, όχι εδώ, γιατί όχι αύριο στον Άγιο Δημήτριο Νέας Μύρνης Λαρίσης ή στον Άγιο Αχίλιο ή δεν ξέρω που αλλού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το εκκλησίασμα πώς θα αντιμετωπίσει αυτό? Θα διχαστεί το εκκλησίασμα, σίγουρα. Θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν μεσάνυχτα από βάθους Θείας Λατρείας και τότε θα υποστηρίξουν, ωραία είναι αυτά, δεν σας αρέσουν? Και οι άλλοι θα υποστηρίζουν και θα λένε, όχι, αν θέλουμε να ακούσουμε μουσική, παίρνουμε πλάκες κλασικής μουσικής, παίρνουμε πλάκες ροκ μουσικής, αν κανείς είναι ροκόφιλος, και δεν ξέρω τι και δεν ξέρω τι. Αλλά εγώ θέλω να ακούσω στη λατρεία μου την καθιερωμένη μουσική, εκείνη που είναι αγιασμένη. Και τότε δεν θα διχαστεί το πλήθος? Και πέστε μου, αυτός ο διχασμός είναι κακός? Όταν διχάζεται το πλήθος για πράγματα που είναι στραβά. Θα διαβάσουμε πρώτα ο Θεός, μετά τις γιορτές, γιατί δεν φτάσαμε, στις πράξεις
που λέγει ότι εδιχάστη το πλήθος. Εδιχάστη και οι μεν ήσαν με τους Αποστόλους, οι δε με τους Ιουδαίους. Θα έλεγε κάποιος και θα έπρεπε να διχαστεί. Δεν γίνονταν αλλιώτικα. Έπρεπε να διχαστεί. Διότι αν δεν εδιχάζεται, τότε θα πρέπει ή όλη η πόλη να είχε ακολουθήσει τους Αποστόλους ή όλη η πόλη να είχε δεχθεί τους Ιουδαίους. Και τότε το Ευαγγέλιο θα έπεφτε εις το κενό. Πώς σας φαίνονται αυτά? Είναι αλήθεια? Λοιπόν, σας είπα μερικά πράγματα. Ότι η λατρεία πρέπει να είναι εκείνη που είναι σωστή, στη θέση της. Να μην κάνουμε καινοτομίες, εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να σταθούν βλαβρές εις το πνεύμα της λατρείας του Θεού.